Νότι. Καταρχήν χαίρομαι που σε συναντώ εδώ στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα με απονομή, με πλατινένιο δίσκο. Την προηγούμενη εβδομάδα. Και είναι ιδιαίτερο σημαντικός ο λόγος αυτού του δίσκου, νομίζω. Έτσι όπως ακούγεται, γιατί με 7 κοινωνικά κομμάτια μέσα, το να γίνεται ένας δίσκος στις μέρες μας και στις εποχές μας πλατινένιος είναι πολύ σημαντικό. Ναι, γιατί το κοινωνικό τραγούδι δεν είναι αυτό το οποίο αγαπά να ακούει ο κόσμος προς εκτοπλίστων και δεν το παίζεται και στα ραδιόφωνα. Δεν το παίζουν στα ραδιόφωνα. Δυστυχώς. Σε ενοχλεί αυτό? Πάρα πολύ. Την άποψή σου για την χώρα μας που θα εκπροσωπηθεί από την Γιάννα Τερζή στην Eurovision. Έχεις ακούσει το κομμάτι της? Το έχω ακούσει μια φορά, ναι, και ωραίο τραγούδι είναι και το λέει και ωραία η Γιάννα, αλλά δεν είναι ελληνικό σαν ήχος. Είναι περισσότερο Αρμένο, Αζερμπαϊτσάν, τέτοιο πράγμα, ο ήχος, έτσι, αλλά είναι ωραίο τραγούδι. Πού? Εσύ, στην Eurovision. Δεν συμμετέχω σε τέτοια πράγματα. Έχεις πρόβλημα που η Φουρέιρα θα εκπροσωπήσει την Κύπρο και η καταγωγή της είναι την Ουγγαρία? Όχι, είναι φεδρό όλο αυτό το πράγμα, είναι αστείο. Δεν είναι αστείο όταν εγώ γράφω τραγούδι για σένα που είσαι από άλλη χώρα. Την χορογραφία στην κάνει ένας άνθρωπος από μια άλλη χώρα και εσένα η δική σου χώρα συμμετέχει σε μια διοργάνωση που έχει να κάνει με την Ευρώπη, αλλά εσύ δεν είσαι στην Ευρώπη. Είναι για γέλια. Όχι για γέλια. Για κλάματα είναι. Έχεις τη δική σου αλήθεια, είναι σεβαστή. Την εκφράζεις, τη λες, είναι η άποψή σου. Εάν έχεις αυτή άποψη, θα πρέπει να την αιτιολογήσεις. Δηλαδή, όταν κάνεις μια συνομιλία με έναν άνθρωπο ή με πολλούς ανθρώπους, οτιδήποτε αναφέρει ο καθένας, για να μπορεί να έχει αξία, θα πρέπει να μπορεί να το αιτιολογήσει κιόλας. Έχεις πάει στην εκπομπή του φίλου μου του Γιώργου, του Γιάνγκα. Και έγινε ολόκληρο θέμα μετά, ότι έβγαλε τον Νότι, είπε αυτά που είπε κτλ. Γιατί πρέπει να βάλει. Αυτά που μου λες τώρα δεν τα ξέρω, έτσι. Στα λέω όμως. Γιατί τα παρακολουθώ. Μου κάνει εντύπωση ότι βγάλανε δελτία τύπου, ότι οι απόψεις του κάθε συνεντευξιαζόμενος. Έβγαλε ένα δελτίο τύπου, αν ήταν μετά τη συνέντευξή σου, χωρίς να κατονομάσει εσένα την εκπομπή του Γιώργου. Το οποίο μιλούσε γενικότερα ότι ο καθένας παίρνει την ευθύνη του λόγου του, των πράξεων του. Γιατί πρέπει όμως να υπάρχει αυτή η στοχοποίηση εντός εκτός εισαγωγικών? Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι λες και ενοχλεί? Θεωρώ ότι τους ανθρώπους τους ενοχλεί να μην ακούν αυτά τα οποία δεν τους ξεβολεύουν. Κάνω νότις την χρυσή δεκαετία του ελληνικού τραγουδιού, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο πλέον τι είναι τραγούδι, ποια είναι η εποχή του τραγουδιού και καλλιτέχνης. Ήταν με τον Νότι. Ο Νότις ήταν άλλος από αυτό που είναι σήμερα. Γιατί οι καλλιτέχνες αυτοί που παρακαλούσαν εκείνη την εποχή, γιατί μπορεί να είμαι μικρός, αλλά πίστεψέ με, το μνημονικό μου είναι πολύ καλό. Και έχω διαβάσει και όλη την ιστορία. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι αλλάζουν με τις συνθήκες? Διότι πολλοί ορίζουν αυτό. Και όταν δεν πάνε με τους πολλούς, όταν δεν είσαι αυτόνομος, όταν δεν είσαι αυτάρκης, αναγκάζεσαι να πας με τους πολλούς. Την κοινή γνώμη. Κοινή γνώμη. Λένε αυτή η γυναίκα είναι κοινή, δηλαδή είναι του δρόμου. Η κοινή γνώμη λοιπόν. Πάνε με την κοινή γνώμη, γιατί αν έχουν απέναντί τους την κοινή γνώμη, δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα. Σε ενοχλεί προσωπικά ή σε ενοχλεί επαγγελματικά? Προσωπικά, τι επαγγελματικά? Με όλους αυτούς τους ανθρώπους και η Δέσποινα και για άλλα περιστατικά που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Είναι προσβλητικό. Να χαλάει μία δουλειά επειδή έχεις μια διαφορετική άποψη, η οποία είναι η άποψή σου. Είπα προηγουμένως, το να λέμε όλη την άποψή μας, γιατί λένε ο καθένας μπορεί να λέει λέει ο καθένας την άποψή του, χωρίς να έχει βουτήξει την γλώσσα του στο μυαλό του, χωρίς να σκέπτεται δηλαδή και πετάει μία γνώμη, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, η οποία όμως είναι λανθασμένη, αν την εξετάσεις, δεν είναι και το πρέπον. Όμως άνθρωποι οι οποίοι αιτιολογούν αυτά που λένε, και αυτά που λένε, δυστυχώς, μετά από κάποιο διάστημα έχουν βγει, έχει δικαιωθεί αυτός ο άνθρωπος, τότε αυτοί οι οποίοι ακόμα συνεχίζουν να βάλουν κατά αυτού, είναι έγκλημα αυτό που κάνουν. Με την Δέσποινα έχεις ξαναμιλήσει από το λυπηρό εκείνο περιστατικό το οποίο έλεξε άδοξα? Θα τις ξαναμιλούσες? Αν μιλούσε για κάποιον λόγο, αν... ναι, γιατί όχι. Και θα τις έλεγα φυσικά αυτά που πρέπει να τις πω. Αλήθεια, τι θα τις έλεγα? Θα την ρώταγα τον τρόπο σκέψεώς της εκείνη την περίοδο, γιατί, πώς και τα λοιπά, και θα προσπαθούσα να καταλάβω για ποιον λόγο συμπεριφέρθηκε έτσι, γιατί σκέφτηκε κατά αυτόν. Δεν μπήκατε καν στον κόπο να μιλήσετε εκτός? Όχι, δεν έχω. Μόνο αυτό το κομμάτι των media δηλαδή. Ό,τι έγινε, ό,τι δηλώθηκε, ό,τι υπόθηκε. Σου είχε μείνει όμως μέσα να ρωτήσεις γιατί. Είναι δυνατόν να χωρίζεις έναν άνθρωπο διότι οι αντιλήψεις του, οι πεποιθήσεις του είναι αυτές που δεν συμφωνούν με τις δικές σου και να συμπεριφέρεσαι κατά αυτόν τον τρόπο? Δεν είμαι επαγγελματίας τραγουδιστής. Είμαι ερασιτέχνης. Δεν είμαι επαγγελματίας και γι' αυτό δεν έχω συναδέλφους. Γιατί άλλοι είναι επαγγελματίες. Εγώ είμαι ερασιτέχνης. Και το λέω ακριβώς έτσι όπως είναι. Σε ενόχλησε προσωπικά? Μόνο προσωπικά με ενόχλησε. Θα τους συγχωρούσες τους ανθρώπους αν σου ζητάγανε συγγνώμη?
Συγχωρημένοι είναι χωρίς να μου ζητήσουν συγγνώμη. Ο άνθρωπος ο μεγάλος έχει τη δύναμη να συγχωρεί. Ο μικροπρεπής είναι αυτός που κρατάει και κάνει μετά την εκδίκηση εμψυχρό. Η εκδίκηση σημαίνει στο συμπεριφέρομαι για κάτι που μου έκανε και το θυμάμαι και δεν μου άρεσε. Εμψυχρό λοιπόν κάνω εγώ μετέπειτα αυτά που κάνω. Είδα την φωτογραφία σου με τον Αντώνη, το ρέμα. Α, είσαι πρόβες, ήταν εδώ. Ναι. Τι ήταν όλο αυτό το οποίο είχε γιγαντωθεί τόσο πολύ. Ξέρω εγώ, ο Αντένας είχε την άποψή του στο διαδίκτυο, την είχε εκφράσει, την είχε γράψει τέλος πάντων και εγώ του απάντησα όταν επιβεβαιώθηκε ότι πράγματι τα είχε πει ο Αντώνης. Ναι, του απάντησα αυτό που του απάντησα και εκεί τελείωσε κιόλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν ήρθε εδώ, έλεξε το θέμα. Τον είχα ξαναδεί πριν από εδώ. Γιατί έγινε ολόκληρο θέμα. Γράφανε χιλιάδες σχόλια, χιλιάδες like, ο Νότης, ο Αντώνης. Ανάξια λόγου είναι. Η Πέγγι. Ανάξια λόγου. Χαλάνε οι σχέσεις από μια διαφορετική άποψη. Με κάποιους είναι μεγάλο. Εξαρτάται. Εξαρτάται. Εάν ο άλλος είναι μπόσικος, ναι, η άποψη των πολλών μπορεί να αλλάξει την δική του. Ο Αντώνης άλλαξε δηλαδή όταν. Μα δεν είχε άλλη. Ναι. Αυτό το κομμάτι άλλαξε, το συζητήσατε από κοντά. Όχι. Έληξε εκεί. Τότε έλυσε. Τότε. Yeah. Και έγινε όλο αυτό το θέμα απλώς για να υπάρχει. Σου είπα προηγουμένως ανάξια λόγου. Θα συνεργαζόσουν μαζί. Θα έβλεπες τη συνεργασία. Όλα είναι πιθανά στην ζωή. Θα το θέλες. Ίσως. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που θέλω να κάνω. Αυτό κάνουμε τώρα. Περνάτε καλά με την Πέγγι. Αυτό μου λέει. Την ξέρω από 19 ετών. Αυτό μου λέει. Την ξέρω από 19 ετών. Μου την είχε φέρει η θεία της, με την οποία Αθήνα, η θεία της, την Όλγα τη Γαλίτση, είχα πρώτο τραγουδήσει. Όταν βγήκα πρώτη φορά να τραγουδήσω, η θεία της, η Πέγγι, ήταν στην ΕΚΟ. Και κάποια στιγμή, μετά από κάποιο διάστημα που τραγουδάγαμε μαζί, έκανα και κάποια φωνητικά εγώ πίσω, μου λέει κάποια στιγμή, ούτε φωνητικά δεν θα μπορούμε να σου κάνουμε. Γιατί, Όλγα μου, γιατί θα είσαι εκεί που δεν θα μπορώ εγώ να έρθω να σου κάνω φωνητικά. Και το 95 μου έφερε την Πέγγι, ήταν 19 ετών τότε, και την είχαμε πάρει στην παρέα μας τρία συνεχόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ για όλη και για την υπέροχη φιλοξενία.